Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, περιμένω από εσάς να μας πείτε πώς θα βγούμε από αυτή την κατάσταση. Έχετε δει διάφορα θέματα χθες το βράδυ. Πού καταλήξατε, ποιοι βγαίνουν πρώτοι από την καραντίνα από την 1η Φεβρουαρίου? Αυτό δεν το είπαμε χθες. Εκείνο το οποίο είπαμε είναι ότι μας απασχολεί αρκετά το θέμα των γεμάτων ακόμα εντατικών, οι οποίες πρέπει να αρχίσουν να δείχνουν σημεία αποσυφόρησης για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε χαλάρωση. Και μετά οι χαλαρώσεις θα γίνουν πολύ εστιασμένα και προσεκτικά, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή η πρώτη χαλάρωση που έρχεται ποια είναι? Ούτε αυτό δεν το έχουμε πει. Θα γίνει ακόμα μια συνάντηση τέλος της εβδομάδας για να μπορέσουμε να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Εκείνο το οποίο... Ναι, αλλά έχουμε διαφοροποίηση. Δηλαδή οι αριθμοί στις συναντικές πέφτουν σιγά σιγά. Μπορεί να μην πέφτουν απότομα, πέφτουν σιγά σιγά. Δεν έχουν πέσει ακόμα οι αριθμοί στις εντατικές. Από 214 χθες είχαμε 194. Είναι 20 άτομα διαφορά. Πάμε κάτω-κάτω σιγά σιγά. Αυτό δεν είναι στις εντατικές αυτές. Όχι, μιλώ για γενικότερα για τους νοσηλευόμενους. Ναι. Ναι, είναι οι νοσηλευόμενοι αυτοί. Στις εντατικές είχαμε 35 διασωληνωμένους και είναι αλήθεια ότι χθες είχαμε 32 διασωληνωμένους. Ακόμα όμως μπαίνουν με σημαντικούς ρυθμούς οι εισαγωγές στις εντατικές. Δηλαδή δεν έχει μειωθεί. Ναι, αλλά αν αυξηθεί ο τρόπος, δηλαδή αν αυξηθεί ο αριθμός που μπορεί να νοσηλευτεί στα νοσοκομεία, να αυξηθούν οι εντατικές, φαντάζομαι θα έρθουν και οι χαλαρώσεις. Είναι δύσκολο να αυξηθούν οι εντατικές, γιατί δεν είναι μόνο οι αναπνευστήρες. Αναπνευστήρες έχουμε και κρεβάτια εντατικής. Εκείνο το οποίο δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε, έχουμε έναν πεπερασμένο αριθμό εντατικολόγων. Ναι. Που είναι το πιο κατάλληλο προσωπικό για να νοσηλεύσει άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο βαριά ώστε να είναι στην εντατική. Από εκεί και πέρα, αν μας τελειώσουν τα κρεβάτια αυτά που μπορούν οι εντατικολόγοι να χειρίζονται, μετά θα χρησιμοποιηθεί προσωπικό το οποίο δεν έχει την εξειδίκευση της εντατικολογίας και αντιλαμβάνεστε θα πέσει κατά κάποιο βαθμό η ποιότητα φροντίδας και δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να αλλά πρέπει να δείτε και όλη την υπόλοιπη κοινωνία στην κατάσταση που βρίσκεται, στην ψυχολογική πίεση που δέχεται και σε όλα τα υπόλοιπα. Χαλαρώσεις δηλαδή αργά και σταθερά θα έχουμε. Ανεξαρτήτως το τι γίνεται στις εντατικές, κάποιες χαλαρώσεις θα έρθουν. Σωστά? Ναι. Θα έχουμε και οι εντατικές ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του lockdown ή και καμιά εβδομάδα. Θα διαφοροποιηθεί η κατάσταση, ναι. Ότι θα αρχίσει να είναι διαφορετική κατάσταση. Αυτό λέω, ότι ακόμα είμαστε στο μέσον της περίοδου αυτής που καθορίστηκε και είναι λίγο νωρίς για να φανεί η πίεση στα νοσοκομεία. Γιατί όπως ξέρουμε χρειάζεται πάντα μερικές εβδομάδες για να φανεί. Είναι αρκετά καθυστερημένο γεγονός η είσοδος στις εντατικές, η είσοδος στα νοσοκομεία σαν φαινόμενο. Ωραία, να ανοίξετε σχέση... πράγματα και να εφαρμόσετε περισσότερα μέτρα αν είναι δυνατόν. Δηλαδή η τρίτη λυκείου να πάει σιγά σιγά, να ανοίξουν κάποια καταστήματα, κάποια εμπορικά κέντρα χωρίς την εστίαση και όλα τα υπόλοιπα και σιγά σιγά να ανοίξει και η εστίαση και όλα τα υπόλοιπα. Σίγουρα, με μέτρα, με αποστάσεις. Είναι σκέψεις αυτές της ομάδας. Αν θα ανοίξει κάτι, οπωσδήποτε θα ανοίξει με προϋποθέσεις και με συχνών και συστηματικών έλεγχων. Ήδη χαλαρώνει από ό,τι φαίνεται το Υπουργικό τα πόσα άτομα πρέπει να είναι στην εργασία τους. Από 3 πάμε στα 5, από το 15 στο 25 και πάει λέγοντας. Θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, εντός της ημέρας, ναι. Αυτό θα το δούμε, ναι, δεν ξέρω τι έγινε. Σήμερα θα το δείτε σε λίγο, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα η χτεσινή. Εκείνον το οποίο τέθηκε, όπως σας λέω, εβάλαμε κάποιες προϋποθέσεις του ανοίγματος. Πρώτον, να μειωθούν οι εισαγωγές, ο ρυθμός εισαγωγών στις μονάδες εντατικής, για να μπορέσει να αρχίσει κάτι. Να φέρουμε περισσότερους εντατικολόγους είναι πιο εύκολο. Μα πού θα τους βρούμε, δεν υπάρχουν εντατικολόγοι να φέρουμε. Μακάρι να μπορούσαμε, ενώ ο ΚΙΠΗ είναι καιρός που ψάχνει εντατικολόγους. Δεν καταφέρνουν, δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δεν υπάρχουν άλλες ειδικότητες γιατρών που μπορεί να κάνουν να είναι κοντά στην ειδικότητα του εντατικολόγου, δεν υπάρχει. Υπάρχει ο αναισθησιολόγος, υπάρχει ο πνευμονολόγος, ο παθολόγος ο οποίος έχει εμπειρία στην εντατική. Αυτοί θα είναι αυτοί που θα αντικαταστήσουν την κατάσταση στην περίπτωση που να χρειαστεί. Υπάρχει το σχέδιο αυτό. Άρα θα βγείτε δηλαδή τέλος της εβδομάδας της άλλης να μας πείτε πρώτη φάση, δεύτερη, τρίτη, πώς επιστρέφουμε στην κανονική ζωή. Κάπως έτσι, ναι. Μάλιστα. Οι οριστικές αποφάσεις πότε λαμβάνονται? Αυτό θα γίνει μόνο από εμάς. Αυτό θα γίνει βέβαια σε συνεργασία. Τις τελικές αποφάσεις, όπως πάντα γνωρίζετε, είναι το Υπουργικό Συμβούλιο που τις λαμβάνει. Μάλιστα. Ναι, γιατί αντιλαμβάνεστε πρέπει να δείτε πλέον όλη την κατάσταση. Δεν μπορεί δηλαδή, ενώ είχαμε 115 αναπνευστήρες και ευελπιστούσαμε να πάμε στους 115 νοσηλευόμενους, να μην γίνει ποτέ αυτό, ενώ έχουμε περιθώρια, αυτό θέλω να πω, έτσι ξαφνικά 30 και σταμάτησαν τα πάντα.
Ήταν πολύ πιο εύκολο να βρούμε γιατρούς ή κάτι άλλο παρά να παραλύσει όλο το κράτος. Δεν είναι μόνο η νοσηλεία στις εντατικές. Έχει υπόψη ότι από αυτούς που μπαίνουν στις εντατικές οι μισοί επιβιώνουν. Έτσι, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και τον καλύτερο χειρισμό. Επομένως, εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να μειωθεί ο αριθμός που χρειάζεται να μπει στην εντατική. Γι' αυτό είναι και σοβαρόν η εισαγωγή στις εντατικές. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα νοσηλευτούν. Θα νοσηλευτούν, όλοι οι άνθρωποι θα νοσηλευτούν. Έχουν κάθε δικαίωμα. Το θέμα είναι ότι έτσι και αλλιώς με τα άριστη νοσηλεία που λαμβάνουν σήμερα, οι μισοί επιβιώνουν. Επομένως, εκείνο που πρέπει να κάνουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας είναι να εμποδίσουμε, να προλάβουμε την εισαγωγή τους στις εντατικές. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Ναι, κατανοητό αυτό που λέτε, αλλά μπορούμε να βρούμε και άλλες λύσεις με την έννοια να αυξήσουμε και άλλο τα περιθώρια νοσηλιών για να πάρει και όλος ο υπόλοιπος κόσμος ανάστασης. Οι νοσηλίες δεν είναι πρόβλημα. Ναι. Οι νοσηλίες έχουν περιθώρια να αυξηθούν. Σου λέω και πάλι, είναι οι ανθρώπινες ζωές να σώζονται, να μην πεθαίνουν οι άνθρωποι. Αυτό είναι που μας πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα, θα πάτε ουσιαστικά σε τρεις μέρες, είναι Τετάρτη σήμερα, μέχρι την Παρασκευή Σάββατο, για να ξαναδείτε την όλη κατάσταση. Εμείς εδώ όλοι ευχόμαστε να πέσουν κι άλλο οι αριθμοί στις εντατικές, για να πάμε σιγά σιγά πίσω πίσω στα σχολεία, πίσω στη δουλειά, πίσω στις παρέες, πίσω στα παντού. Να κερδίσουμε τη ζωή μας. Ακριβώς. Λοιπόν, βοηθήστε μας προς αυτή την κατεύθυνση, κυρία Κολλιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι το θέλουμε, αλλά από την άλλη δεν θέλουμε να γίνουμε ένα κορτεό, να ανοίγουμε και να κλείνουμε μετά. Έτσι. Επομένως, πρέπει όλα αν μπορούμε να ανοίγουμε, γιατί όχι. Καλύτερα να ανοίξεις κάτι και το βλέπεις στην πορεία. Ναι. Θα το δείτε εσείς, ειδικοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.